φίλοι των μέσων μαζικής επικοινωνίας σας, καλωσορίζουμε. Σας καλέσαμε για να σας ανακοινώσουμε ότι το Σάββατο κάνουμε μια πορεία προς τους ηγέτες. Είναι μια νέα εποχή για την Κύπρο, μια εποχή όπου οι άνθρωποι πια ζητούν λύση, θέλουμε λύση, ελπίζουμε στη λύση, στηρίζουμε τη λύση. Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα. Και είναι η ώρα διότι υπάρχουν ηγέτες που έχουν κοινό όραμα, που συνομιλούν και συνεννοούνται, που λογαριάζουν ολόκληρων των λαών Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Μια εποχή που και οι άνθρωποι είναι σε επαφή μεταξύ τους. Και είναι και η συγκυρία, η διεθνής κατάσταση, η Μέση Ανατολή, η Ευρώπη και έχουμε ανάγκη τη λύση και για την Κύπρο, για την κοινωνία, για την οικονομία, για το φυσικό αέριο, για την νεολαία, για το μέλλον. Είναι ώρα για να επανενώσουμε το νησί για να πάρει η Κύπρος τη θέση της μέσα στον κόσμο. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Αυτό είναι το μήνυμα που θα δώσουμε στους ηγέτες. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Και θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν αλλάξουν τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι και η λύση έχει το δικό της αγώνα. Ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να την εδραιώσουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε και εκείνο που μας δίνει δύναμη είναι ότι ξέρουμε και τι σημαίνει η μη λύση. Σημαίνει χάος, σημαίνει χάσματα, σημαίνει συγκρούσεις, σημαίνει κρίσεις και εντάσεις. Ενώ μέσα από τη λύση θα μπορούμε σιγά σιγά να φέρουμε τους ανθρώπους σε επαφή, να εγκαταστήσουμε την ειρήνη, την δημοκρατία, την ελευθερία στην Κύπρο. Τελειώνω λέγοντας ότι προσβλέπουμε ότι είναι δυνατόν να έχουμε μια νέα αρχή σε αυτόν τον τόπο. Ότι η ιστορία θα μας δώσει μια νέα ευκαιρία. Ύστερα από όσα πάθαμε τόσα χρόνια με τις συγκρούσεις, με τα πένθη, με τις καταστροφές, ότι θα έχουμε ξανά μια ευκαιρία για να στήσουμε μια πολιτεία με ειρήνη, δημοκρατία, για έναν ευτυχέστερο μέλλον για τη νέα γενιά. Should I read now the Greek, declaration, Greek declaration? Okay. Yes. Okay. Just a few words in English first, that our declaration is in Greek, Turkish and English, of course. And I'm going to read out now the Greek version of our declaration, of our common declaration. Ώρα για δράση. Η διαδικασία των συνομιλιών βρίσκεται στην πιο αποφασιστική της καμπής. Το θετικό κλίμα και η δυναμική που αναπτύχθηκε τον περασμένο Μάη, με τη διατύπωση του κοινού οράματος των δύο ηγετών για λύση και επανένωση του τόπου, χρειάζονται ενίσχυση. Οι δυνάμεις που αντιτίθενται σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και στις δύο πλευρές, ανεβάζουν τους τόνους όσο ποτέ άλλοτε. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, το δικοινοτικό κίνημα επιβάλλεται με καθαρό λόγο και δυνατή φωνή να εκφράσει την κοινή βούληση της πλατιάς μάζας των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Αναμένουμε από τους δύο ηγέτες μας να προχωρήσουν άμεσα και χωρίς δισταγμό στον δρόμο που ήδη χάραξαν, στηριζόμενοι στο σταθερό κοινό έδαφος που έχει επιτευχθεί και αναζητώντας δημιουργικές διεξόδους μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετές ιδέες στο τραπέζι οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους δύο ηγέτες να επιτύχουν ικανοποιητικές διευθετήσεις για το περιουσιακό και το εδαφικό. Χρειάζεται να εστιάσουμε στην ευρύτερη εικόνα ενός μέλλοντος σε ειρήνη και ευημερία και όχι στις επιμέρους διευθετήσεις που απαιτεί μια συμβιβαστική λύση.
Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα των αγνοωμένων και την προοπτική της διάνοιξης 30 νέων πιθανών χώρων ταφής. Το παρελθόν βίας, οι ζωές που χάθηκαν και ο πόνος που βίωσαν όλες οι κοινότητες της Κύπρου καθορίζουν την κοινή πορεία, την εξασφάλιση της ειρήνης για τις μελλοντικές γενιές μέσα από μια λύση συμβιβασμού. Όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί δεν μπορεί να είναι τέλεια. Θα υπάρξουν προβλήματα. Δεν πρέπει όμως να επαναληφθεί το παρελθόν. Το δικοινοτικό κίνημα διακηρύττει την ισχυρή του δέσμευση ότι θα εργαστεί σκληρά για να περιφρονήσει το επανενωμένο κράτος που θα προκύψει μετά από αυτήν τη λύση, θα εργαστεί σκληρά για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ευημερίας στον τόπο όποια προβλήματα και αν προκύψουν. Οι επικρατούσες συνθήκες τόσο στην Κύπρο όσο και στη γύρω περιοχή δημιουργούν μια θετική συγκυρία για επίλυση του Κυπριακού. Μια τέτοια εξέλιξη θα αναζωογονήσει την κυπριακή οικονομία, θα δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη των υδρογων ανθράκων σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, θα επιτρέψει στην Κύπρο να αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. Οι συνθήκες όμως αλλάζουν συνεχώς και το παράθυρο ευκαιρίας δεν θα είναι για πάντα ανοιχτό. Οφείλουμε να δράσουμε τώρα. Καλούμε τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν αποτελέσματα, ενώ θα κρατούν ενήμερη την κοινωνία για τις εξελίξεις, συντονίζοντας τον βηματισμό της. Καλούμε τις πρατείες μάζες των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων σε ενότητα και αγώνα για επίτευξη του κοινού στόχου της λύσης και επανένωσης. Θα βρεθούμε όλοι μαζί έξω από το γραφείο του Τουρκοκύπριου ηγέτη το Σάββατο, 28 του Νοέμβρη, στις 11 το πρωί, για να παραδώσουμε το μήνυμά μας στον κύριο Νακιντζή και στη συνέχεια θα πορευτούμε διασχίζοντας την πράσινη γραμμή μέχρι το Προεδρικό για να παραδώσουμε το ίδιο μήνυμα στον Ελληνοκύπριο ηγέτη κύριο Αναστασιάδη. Ας είμαστε όλοι εκεί. Σημειώνω ότι για τους Ελληνοκύπριους θα υπάρχει προσυγκέντρωση στο σημείο ελέγχου εδώ στο Λίδρα Πάλας. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πούμε ότι λόγω της απόστασης έχει διευθετηθεί να υπάρχουν λεωφορεία στο τερματισμό της πορείας για να φέρει τους συμμετέχοντες πίσω πιο κοντά στο σημείο ελέγχου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Hemen harekete geçmeliyiz. Görüşme süreci en belirleyici dönemine girmiş bulunmaktadır. Geçtiğimiz Mayıs ayında iki lider tarafından bildirilen çözüm ve adanın yeniden birleşmesi doğrultusundaki ortak vizyon görüşme sürecine hız ve olumlu ortam kazandırmıştır. Ve daha da ileriye götürülmelidir. İki taraftaki iki toplumlu, iki bölgeli federasyona karşı güçler hiç olmadığı kadar ses getirmektedir. Tam da bu hassas durumda iki toplumlu hareket sesini yükseltmelidir ki Kıbrıslı Rum ve Türk geniş halk kitlesinin iradesi daha net ve daha yüksek duyulsun. Liderlerimizin kapsamından temele dayalı ve şu anki güçlüklerini aşmalarına yardımcı, yaratıcı fikirlerle bu yollarında süratle ve tereddütsüz yürümelerini ümit etmekteyiz. Görüşme masasında liderlerin Kıbrıs sorunuyla ilgili her karar alacak yeterli fikirlerin olduğuna inanmaktayız. Ve bu adadaki çözüm ve barışın sağlanmasının siyasal iradesini koyabilmelerini bekliyoruz. Barışa ulaşmak için kişisel düzenlemelerin yerine barışa ve refaha daha geniş bir pencereden odaklanmalıyız. Kayıp insanlar konusunda elde edilen ilerlemeyi ve 30 olası gömü yerinde hedeflenen kazı çalışmaları haberini sevindirici buluyoruz.
Kıbrıs'ta şiddet içeren geçmişimiz, iki toplumun yaşadığı kayıplar ve çekilen acılar gelecek nesiller için barışı güvenceye almamızın varılacak anlaşmalarda birbirimize vereceğimiz ödünlerden çok daha önemli olduğunu göstermektedir. Yapılacak olan anlaşma ne olursa olsun mükemmel olamaz. Olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. İki toplumlu hareket söz verir ki kurulacak birleşik devlet ve çıkabilecek sorunlara karşı barış ve huzur için var gücüyle çalışacaktır. Kıbrıs'ta ve bölgedeki hakim durum çözüme ulaşma yolunda olumlu bir katkı yaratmaktadır. Böyle bir gelişme Kıbrıs ekonomisini yeniden canlandıracak, bütün Doğu Akdeniz'de gaz sahasını geliştirmek için olumlu bir ortam yaratacak. Kıbrıs'ın istikrar ve işbirliği noktası olmasına olanak verecektir. Fakat koşullar sürekli değişmektedir ve fırsatlar her zaman bugünkü durumda olmayacaktır. Hemen harekete geçmeliyiz. Liderlerimize sonuca ulaşmak için çabalarını artırma çağrısı yapıyoruz. Toplumu gelişmelerle ilgili olarak bilinçlendirirken daha geniş Kıbrıslı Rum ve Türk kitlelerin çözüm ve birleşme için eylemlerini birleştirme çağrısında bulunuyoruz. 28 Kasım Cumartesi saat 11'de Kıbrıslı Türk Lider Akıncı'nın ofisinde lidere mesajımızı iletmek için buluşuyoruz ve sonrasında aynı mesajı ara bölgeyi geçerek Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis'e ulaştırmak için yürüyoruz. Hepimiz orada olalım. Teşekkür ederim. Tabii arkadaşlar bu yürüyüş biraz uzun olacağı için gideceğimiz son noktadan otobüsler olacak ve katılımcı arkadaşları tekrar Lokoşa'ya başladığımız yere getirecektir. Sayın Akıncı'nın ikametgahında. Orada toplanılıp Girne Kapısı'ndan, Lokmacı Barikatı'ndan güneydeki liderin ikametgahına gideceğiz. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüş parkuru olduğunu söylüyor arkadaşlar. Just to say that this is supported, this declaration, by 73 organizations and movements, Greek Cypriot, Turkish Cypriot and mixed organizations. Şunu da belirtelim ki yürüyüşün başlangıcında tabii uzanacak değil mi? Yani kısa bir şey söyleyecek. Toplantının başlangıç yeri olan buradaki Siirt'teki ikametgahın önünden, ofisin önünde platform yetkilileri orada bir açıklama yapacaklar. Sayın Akıncı bizi kabul edecek büyük ihtimalle. Bu konuda kendisinin bilgisi vardır. Ardından oradaki mektup teatisi yapıldıktan sonra, açıklamalar yapıldıktan sonra yürüyüş başlayacak ve sembolik bir yürüyüş güneydeki Cumhurbaşkanlığı ikametgahında sona erecektir. Aynı uygulama, yani orada gidip görüşme yapmak ve mektup teatisi orada da gerçekleşecek. Ardından eylemimiz sona erecektir. Eylem sonunda orada otobüsler yürüyüşe katılanları ve tekrar kuzeye gelmek isteyenleri tekrar eylemin başlangıç noktasına getirecektir. Bu konuda sadece katılımcı örgütler değil, bütün halkımıza açıktır. Çözüm, barış isteyen, adanın birleştirilmesini isteyen herkes davetlimizdir. Gelebilirler, biz sadece öncülüğünü yapıyoruz. Bu bir sembolik eylemdir. Ama önemli bir zamanda önemli bir vurgu yapacağı için katılım bizim için önemli değerli arkadaşlar.